Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στους γονείς και στους μαθητές του 1ου, 3ου, 6ου και 8ου νηπιαγωγείου Νέα Σμύρνης, αφού διαπιστώσαν την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς ότι οι αίθουσες είναι ελλιπείς και δυστυχώς για τα παιδιά συστεγάζεται μαζί με το λύκειο. Το καλοκαίρι τέλος πάντων γράψαμε τα παιδιά μας και μας είπαν ότι θα είναι έτοιμο το σχολείο. Το Σεπτέμβριο λοιπόν αρχίσαμε να ψάχνουμε στη Νέα Σμύρνη το σχολείο και σχολείο δεν βρίσκαμε. Μας ενημέρωσαν λοιπόν για αυτήν εδώ την προσωρινή λύση, όπου έχουν βάλει χωρίσματα ξύλινα για να φτιάξουν τις αίθουσες και μέσα δεν υπάρχει παρά μόνο τα θρανία και τα καρεκλάκια. Δηλαδή, παιδί ασυνόδευτο δεν μπορεί να φτάσει στην αίθουσά του. Αν λοιπόν ένα παιδάκι ξεφύγει ή θέλει να πάει τουαλέτα, δεν μπορεί να πάει ασυνόδευτο, πρέπει να πάει ή νηπιαγωγός του. Εσείς για την ασφάλεια του παιδιού σας φοβάστε? Ναι, και γι' αυτό δεν το έφερα. Και γιατί δεν θέλω να ξεκινήσει με αυτές τις αναμνήσεις στο σχολείο του. Θέλω όταν ξεκινήσει το σχολείο του να πάρει πράγματα. Αλλιώς μπορεί να κάτσει και σπίτι μια χρονιά και να κάνει φίλους από αλλού. Άρα είστε ένας από τους γονείς που δεν θα στείλουν τα παιδιά τους ακόμα στο νηπιαγωγείο. Αν και είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και με υποχρεώνουν να το φέρω σε αυτές τις συνθήκες, εγώ δεν θα το φέρω και θα δω τι θα κάνω. Μπαίνουμε μέσα στα νηπιαγωγεία, στα προσωρινά νηπιαγωγεία, όπου στεγάζονται στο ΕΠΑΛ. Μας είπαν ότι θα είναι 130 παιδάκια, ίσως και λίγα παραπάνω, 4 τουαλέτες, 3 νηπτηράκια για 130 παιδάκια. Αυτός είναι ένας προθάλαμος. Ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή για να βρεθούμε στις αίθουσες. Ακριβώς εδώ απ' έξω προαυλίζονται τα παιδιά, τα λυκειόπαιδα του ΕΠΑΛ. Καπνιστήριο το λέγανε αυτό πριν. Δύο πόρτες. Δεξιά κάνουν μάθημα τα παιδιά του ΕΠΑΛ, αριστερά τα προνήπια. Εδώ είναι, θα μπαίνουν τα λυκειόπαιδα. Μάλλον, δεν ξέρω. Αυτό δεξιά στην ίδια αίθουσα είναι για τα παιδιά του λυκείου, σαν αμφιθέατρο ας πούμε. Μια πόρτα τα χωρίζει. Με αυτά τα MDF, ο χώρος μυρίζει μπογιά. Δεν είναι βαμμένος ο τοίχος. Η πόρτα αυτή βγάζει βέβαια στο κύριο προάβλιο του ΕΠΑΛ και είναι χωρισμένα κατά αυτόν τον τρόπο, ρε παιδιά, για όνομα του. Εδώ θα κάνουν μάθημα προνήπια. Είναι 4 παρατήματα νηπιαγωγείων, μία αίθουσα για το καθένα στην κατάσταση που βλέπετε. Στο προάβλιο από πίσω υπάρχουν λυκειόπαιδα, τα οποία καπνίζουν. Το καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Και μπροστά είναι η κεντρική είσοδος του ΕΠΑΛ. Ο χώρος μυρίζει μπογιά. Ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε στους γονείς για αυτή την άθλια κατάσταση που συμβαίνει. Τα παιδιά θα σαρδελοποιηθούν. Οι γονείς είναι ανάστατοι. Έχουν τρομερό άγχος. Θέλουν να πάνε στις δουλειές τους. Ενώ η Δημοτική Αρχή τόσο καιρό, 4 χρόνια, δεν έκανε τίποτα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Εμείς σαν παράταξη ποιότητας ζωής έχουμε υποδείξει από τον περσινό Ιούνιο του 20 15 σημεία της πόλης όπου θα μπορούσαν να στεγαστούν τα παιδιά σε κανονικούς χώρους γίνοντας, και να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων έτσι ώστε να μην χρειαστεί λύση των προκάτ. Το πρόβλημα είναι ότι 60 με 80 παιδιά θα μπουν σε 4 αίθουσες οι οποίες δεν έχουν πόρτες, δεν έχουν παράθυρα, δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν προάβλιο χώρο, έχουν τουαλέτες σε απόσταση, 4 τουαλέτες σε αρκετή απόσταση για 80 και 100
παιδάκια νηπίου και προνήπια. Ο αύλιος χώρος δεν έχει διαμορφωθεί, είναι γεμάτος οικοδομικά υλικά. Δεν είναι συνθήκες αυτές που μπορεί κάποιος να αποδεχτεί για να στείλει το παιδί του. Αργότερα την προσωπή γονέων ανέβηκε στο γραφείο του Δημάρχου για να συζητήσουν. Υπήρχε μάλλον ένα θέμα με τον προμηθευτή, τον προκατασκευασμένο Νεφουσό, ο οποίος... Σε διακόπτω να γίνει διάλογος, όχι. Πριν γίνει ο διάλογος και να θα μιλήσει κανείς, θα σου πω ένα πράγμα. Να το ξέρεις πριν αρχίσεις τις δικαιολογίες. Όλοι σε εμάς, όχι, 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 όχι. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι δέσμευση και θα μας διαδρομώσει. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Είμαστε αρκετοί γονείς εδώ μέσα. Μηχανικοί, μισό λεπτό. Μηχανικοί που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες. Το να μου πείτε ότι δεν μπορέσατε να προμηθευτείτε τα κοντέινερ, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτό είναι κορονοϊδία. Αυτό που με εντυπωσιάζει και γι' αυτό είμαι εδώ έξω από το Δημαρχείο, πιθανώς να έρθουν και άλλοι συναδελφοί μου και από άλλες παρατάξεις, μήπως μπορέσουμε να δούμε το Δήμαρχο, είναι ότι σήμερα, αυτή την ώρα, 10 η ώρα, σε μία ώρα, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ο Δήμαρχος εισηγείται παράταση των εργολαβιών με τις οποίες κατασκευάζονται, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτές οι εγκαταστάσεις που θα πάνε τα παιδιά για τον Νοέμβριο, τους δίνει παράταση 2 μηνών στον εργολάβο για να προλάβει να ετοιμάσει τις εγκαταστάσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το επίσης τραγικό, που έρχεται να προσθεθεί στις εικόνες που πιθανώς και εσείς να συναντήσατε στο ρεπορτάζ σας, είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ενός δήμου, αστικού δήμου, που δεν έχει χωριά, που δεν έχει κοινότητες, θα πηγαίνουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία με πούλμαν. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι βάζουμε πούλμαν, μπράβο που βάζουμε πούλμαν, δεν θα περπατάνε ένα χιλιόμετρο, αλλά και μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτές οι άθλιες εγκαταστάσεις που θα φτιαχτούν θα απέχουν τόσο μακριά από τις κατοικίες των παιδιών που ο ίδιος ο Δήμος αισθάνεται την ανάγκη να βάλει πούλμα για να πηγαίνει τα παιδιά. Οι γονείς δικαιολογημένα εκφράζουν τη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή τους, καταδικάζουν αυτή την πολιτική και ζητούν όπως και εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση που είμαστε στο πλευρό τους και στον αγώνα που κάνουν για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων τους, ζητάνε την άμεση αποκατάσταση και την ορθή και υγειονομική και απόλυτα σαφή σε υποδομές, εξοπλισμό και εκπαιδευτικό δυναμικό λειτουργία των νηπιαγωγείων, των σχολείων της προσχολικής αγωγής και εν γέννη της εκπαιδευτικής κοινότητας.